Θανάση Αυγερινέ, με την αποτίμηση, την εκτίμηση των ρωσικών μέσων ενημέρωσης να λέει πως αυτοί οι πύραυλοι μπορεί να έφταναν ακόμα και τους 500, και υπάρχει το ερώτημα τώρα, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, αν επίγεται και δεύτερη επίθεση του Ιράν και φυσικά ποια θα είναι η απάντηση του Ισραήλ. Να πω αρχικά ότι η είδηση για την καταστροφή πάνω από 20 αεροσκαφών F-35 του Ισραήλ μεταδίδεται από το ιρανικό πρακτορείο Σαφάκνα και, αν το προφέρω βέβαια σωστά, το εντυπωσιακό είναι ότι είναι πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Προφανώς προκαλεί εντύπωση και στους Ρώσους η συγκεκριμένη αυτή πληροφορία, εάν τελικά επιβεβαιωθεί και αν βέβαια κάποια πηγή από την Ισραηλινή πλευρά θα ομολογήσει ποτέ κάποιο είδους απώλειες. Είναι φανερό ότι η μία πλευρά θέλει να αυξήσει, να προβάλλει ένα είδος αυξημένης αποτελεσματικότητας των επιθέσεων, και το Ισραήλ βέβαια έχει κάθε λόγο να θέλει να μειώσει ή να εξαφανίσει αυτή την επίδραση των ιρανικών επιθέσεων. Φαίνεται πως οι Ρώσοι μιλούν, τουλάχιστον τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν υπάρχει κάποιο είδους επίσημη εκτίμηση ή αξιολόγηση από μεριάς αναλυτών μέχρι στιγμής για περίπου 500 πυράβλους. Αυτή η εκτίμηση άλλωστε υπάρχει καταγεγραμμένη και στην Jerusalem Post, άρα είναι και οι Ισραηλινές πηγές, που κάποιες τουλάχιστον, που ομολογούν ότι ήταν τέτοιο μεγάλο μαζικό αυτό το χτύπημα. Επισήμως, το βλέπω, το μεταδίδει τώρα το CNN, ο IDF λέει πως το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ με 180. Αυτή είναι η επίσημη τουλάχιστον πληροφόρηση από τον εκπρόσωπο του IDF. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι και συγκεκριμένες οι πληροφορίες και μένει να επιβεβαιωθεί ποιος ήταν ο ακριβής αριθμός των πυράβλων.